σε μια χρονιά η οποία είναι προεκλογική χρονιά για σας, ήταν μια πρώτης τάξεως μεγέθους ευκαιρία να μεταφέρετε αυτό το οποίο είχατε ως όραμα και το τι έχετε υλοποιήσει. Και είμαστε μόνο 8 μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές που έρχονται. Με ένα προηγούμενο διάστημα 4 ετών, μιας πλήρους θητείας. Και ήρθατε εδώ σήμερα, ενώ πρέπει να κάνετε απολογισμό του τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει απολογισμός πεπραγμένων. Και φανταζόμουν ότι θα το κάνατε με έναν διαφορετικό τρόπο, καλώντας την κοινωνία να σας ακούσει και να δείξετε πραγματικό έργο. Φτάνουμε λοιπόν μετά από 4 χρόνια, δηλαδή μιας πλήρους θητείας, και έχετε ένα έργο μηδενικό. Έχετε ένα έργο γιατί στα 4 χρόνια της θητείας αυτή τη στιγμή κανένα ολοκληρωμένο πραγματικό έργο δεν υπάρχει. Αν εξαιρέσουμε κάποιες αναπλάσεις προαυλίων, όπου όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από το εξοικονομόγο είχα κάνει τουλάχιστον 7 αναπλάσεις προαυλίων. Υπάρχουν προγράμματα για αυτό. Εν συνεχεία συνέχισε ο κ. Μπουλές με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και συνεχίσατε κι εσείς μια τέτοια προσπάθεια και που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί πέρα, όλα τα οποία έργα αναφέρατε, κανένα δεν είναι υλοποιημένο. Κανένα δεν έχετε εξηγήσει στην κοινωνία τι σημαίνει. Απλά αναφέρετε τίτλους και μάλιστα σε μια περίοδο που την προηγούμενη χρονιά εσείς ο ίδιος αναφέρατε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, συζητάμε φέτος, ακριβώς άκουγα copy-paste τι λέγατε πέρσι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Στινάφου, αυτή τη στιγμή είναι η εκπροσώπηση του Δήμου μας. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το πώς θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω το Δήμο μας, το τι εκπροσωπεί ο Δήμος μας και να μην είμαστε ουραγοί. Αυτό το οποίο βάλατε ως προεκλογικά ως όραμα δεν ήταν επεξεργασμένο. Δεν υπάρχει αρχηγός, δεν υπάρχει κατεύθυνση, δεν υπάρχει στόχος. Και αυτό ακριβώς εισέπρεξαν οι συμπολίτες μας και σήμερα με την ομιλία σας. Είπατε 4-5 φορές, αναφέρατε αποσπασματικά πράγματα και τα αναφέρατε κάθε φορά ξανά και ξανά και ξανά. Το έργο δεν αυξάνει με λόγια ούτε με νούμερα. Το έργο είναι χειροπιαστό. Και ο κάθε δήμαρχος έχει να επιδείξει κάτι. Εγώ δεν λέω ότι ως δημοτική αρχή δεν θέλατε να επιδείξετε έργο. Δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Όλοι αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και πάρα πολλές ομόφωνες αποφάσεις. Αυτό το αποδεικνύουν. Τα μεγάλα όμως έργα, τα μεγάλα για τον τόπο μας, αυτά που θα φέρουν πραγματική ανάπτυξη, αυτά που θα στοχεύσουν στους στόχους του Δήμου μας, το τι είναι ο Δήμος μας, ας πούμε στον τουρισμό, το πώς θα έρθει το τουριστικό προϊόν, το πώς θα αναπτυχθεί η ορεινή περιοχή του Δήμου μας, η οποία είναι πανέμορφη, έχουμε στρατηγικά πλεονεκτήματα, αλλά πηγαίνουμε κάθε χρόνο λίγο πίσω, αντί να πηγαίνουμε βήματα μπροστά. Και σε μια περίοδο που ολοκληρώθηκαν όλα τα μεγάλα έργα της περιοχής, Ιόνια Οδός, Ολυμπία Οδός, σε ένα σημείο νευραλγικό για τη χώρα βρίσκεται ο τόπος μας. Όπως ιστορικά έγινε η ναυμαχία Ζαφάγου σε αυτόν τον τόπο, που ήταν και πάλι νευραλγικό στοιχείο η Νάφοδος, πρέπει ξανά η Νάφοδος να ξαναγραφεί στο χάρτη. Εγώ, ο Κακομοίρης, σε 3,5 χρόνια θητεία, ξεκίνησα έργα, έκανα τις μελέτες, τα δημοπράτησα, τα υλοποίησα και τα παρέδωσα. Εάν μου πείτε εσείς τα επόμενα 9 χρόνια, συναπτά 9 χρόνια, το τι συνέβη, να το δούμε, ρε παιδί μου, είναι μετρήσιμο το προϊόν. Το τι έπρεπε να έχει γίνει και το τι έχει γίνει. Πάμε λοιπόν στα έργα αποχέτευσης που ανέφερε ο Δήμαρχος 10 φορές. Επερά. Το έργο της αποχέτευσης της ΖΑΦΠΑΚΤΟΥ από το 2009 προγραμματισμένο με την αναβάθμιση του βιολογικού να εισπράξει τα λίμματα του αντιρρίου, το οποίο και αυτό το έργο καρκινοβατεί, να πάρει ακόμα και τα λίμματα από την Φωκίδα, από το Ευπάλιο, το ραλιακό μέτωπο. Και είμαστε ακόμα εκεί. Τώρα εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για ένα έργο το οποίο από το 9 ήταν δρομολογημένο, απεντάχθηκε επί θητείας του κυρίου Μπουλέ, χάθηκε μία περίοδος με τα τερτύπια αυτά που λέει για ίχνη και ως μέσο δήμαρχος, χάθηκε από την προηγούμενη περίοδο. Άρα λοιπόν χάσαμε 5,5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια το βιολογικό και 1,5 της ανοχώρας από μία προγραμματική περίοδο, με αποτέλεσμα να χάσουμε άλλα 5,5 εκατομμύρια από τη νέα περίοδο στην οποία δεν βάλαμε κανένα καινούριο έργο. Αυτό είναι, παιδιά, τα μαθηματικά και τη αποτελεσματικότητα στην πολιτική και έτσι μετρείται, έτσι κρυμμαχομάδες ζωή μου. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τους ποδηλατοδρόμους τότε, κάποιοι μας κατηγορούσαν. Εμείς, εντάξει, το έργο το κάναμε γιατί ήταν όλα τα χρήματα ευρωπαϊκά. Πήραμε τις εκτόσεις, πήραμε τα ποδήλατα, αναπλάσαμε την παραλία της Ψανής. Μπορεί να πει κανείς δεν αναπλάστηκε η Ψανή, εκτός αν είναι τυφλός. Είχαμε δρομολογήσει για να βάλουμε και φώτα στη Ψανή, δεν τα βάλε κανείς 9 χρόνια. Είχαμε δρομολογήσει να ολοκληρώσουμε στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την περιοχή, την δυτική. Είχαμε κάνει το κέντρο και την ανατολική με μονοδρομήσεις, με ό,τι μπορούσαμε. Με όλες τις προσπάθειές μας. Η δυτική είναι ακόμα 9 χρόνια σταματημένη. Κυκλοφοριακό, χειρότερο αυτή την περίοδο. Κάναμε την ελεγχόμενη στάθμευση και ερχόμαστε μετά από 9 χρόνια και λέμε να κάνουμε την ελεγχόμενη στάθμευση. Η ελεγχόμενη στάθμευση τότε έγινε τζάμπα, μόνο εισέπρατε ο Δήμος, δεν πλήρωνε και τώρα λέμε να δαπανίσουμε χρήματα να την ξανακάνουμε, την ελεγχόμενη που είχαμε το 9 και το 10, και να δαπανίσουμε λεφτά την ξανακάνουμε την ίδια. Με τον ίδιο μελετητή, το δικό μου μελετητή, με τον Βόσκολο.
Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε, κύριοι, σε αυτά τα 9 χρόνια από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Γιατί έχει χειροπιαστά. Από γέτευσα αντιρρίο. Μιλάμε για παρεμβολικά τώρα θέματα, έτσι. Σταματημένο, δεν έγινε τίποτα. Ούτε θα ενταχθεί τώρα. Γιατί έχουμε καθυστερήσει, εντάξει, απίστευτα. Μακάρι να ενταχθεί, εδώ συζητάω, έτσι. Αλλά 9 χρόνια στα αζήτητα. Ήδρευση δυτικών περιοχών, ξέρετε πολύ καλά, οι μελέτες ήταν όλα έτοιμες από τη δική μου θητεία. Βοηθήσανε και οι υπόλοιποι δήμαρχοι και τώρα ολοκληρώθηκε το έργο, μετά από 9 χρόνια. Από οικόπεδα. Η πρώτη αγορά πλατείας που έγινε στη μεταπολίτευση στη χώρα μας, στην ΑΦΠΑΚΤΟ, έγινε επί δικής μου θητείας στην πλατεία Στάικο. Και 9 χρόνια δεν, ένας δήμαρχος σε ένα χωράφι δεν το πήρε να το κάνει πλατεία. Είναι ακόμα χωράφι. 9 χρόνια. Κύριε, βάζουμε ένα πετραδάκι. Βάλτε εσεί από πάνω σε αυτό το πετραδάκι κάτι. Διαμορφώστε το, ομορφύνετε το, φτιάξτε τη γειτονιά να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά μας να παίζουν και εκεί σε αυτή τη γειτονιά και να μην είναι, ας πούμε, πάρκινγκ για λεωφορεία και για φορτηγά. Μεγάλα έργα. Είχαμε ξεκινήσει την κινηματογράφηση, την οποία υλοποίησα εγώ τη δική μου θητεία και βάλαμε και το σχέδιο πόλος, τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλος που θυμάστε, έγινε κινηματογράφηση, δηλαδή πήγανε 2.500 ιδιοκτήτες, καταθέσαν και πήραν όλα τα χαρτιά τους, νόμιμα, αυτό που λέμε το κινηματολόγιο τώρα εξελίσσεται, και θα μπορούσαμε να έχουμε σχέδιο πόλος στις δυτικές και στις ανατολικές περιοχές 2.500 στρέμματα, και δεν ασχολήθηκε κανείς από το 9 που, από το 10 που φύγαμε εμείς, ούτε μετακίνησε το φάκελο από εδώ δίπλα. Να γίνει πολεοδόμηση. Να γίνει πολεοδόμηση, δηλαδή να προλάβουμε την καταστροφή που υπάρχει στην Παλαιοπαναγιά, να προλάβουμε τις καταστροφές που γίνονται στις περιοχές του Δέντρου και σε όλες αυτές τις περιοχές. Διότι κρεματογράφηση σημαίνει πολιτισμός. Σημαίνει πλατείες, σημαίνει δρόμους, διάνοιξη δρόμων. Σημαίνει ο καθένας ξέρω τι έχω, ξέρω που είναι η πλατεία μου, ξέρω που είναι το δημοτικό μου σχολείο. Τα ξέρω όλα. Δεσμεύω περιοχές για σχολεία. Αυτό σημαίνει πολεοδόμηση. Και έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας από το 9 που το έδωσε αυτός ο χαζός ο Παπαθανάσης και είμαστε το 19 και δεν έχει γίνει τίποτα. Και αυτά θεωρούνται τα μεγάλα. Μοντέλο τουρισμού. Ποιο είναι το μοντέλο τουρισμού της Αφαθίας? Κάθε εβδομάδα κάνουμε ένα πανηγύρι. Πήγα και εγώ και πηγαίνω και καλά κάνουμε και τα στηρίζουμε τα χωριά μας. Αλλά αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης της Αφαθίας όπως το έχουμε οραματιστεί? Έτσι πρέπει να προχωρήσει η Ναυπακτία, αποσπασματικά, κατακαιρματισμένα, με ό,τι θέλει ο κάθε καθένας. Ο κάθε σύλλογος να κάνει την ημέρα της Ναυμαχίας και παράλληλα και το Κάστανο, την ίδια μέρα. Ευτυχώς φέτος αποφύγαμε τη σύγκρουση του Καστάνου με την Ναυμαχία. Ναι, δηλαδή, ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε και ποιο κόσμο θέλουμε να φέρουμε στην Άφατο? Σε ποιους απευθυνόμαστε? Με τι υποδομές? Με τι επαγγελματίες? Με τι επιχειρηματίες? Με ποιο μοντέλο? Συνεχίζω. Παραλία Παλαιοπαναγιάς, κάτι άκουσα, λέει, θα ενταχθεί κάποτε. Οκ. 4 χρόνια κλείσανε, κύριοι. Υπάρχει παραλία Παλαιοπαναγιάς. Είναι όπως ήτανε και σε χειρότερη μορφή. Η Αποκάφκου, περάστε μία βόλτα. Δεν κάνω σχόλια περαιτέρω. Το ΤΕΙ στο Αντίριο. Με μηδενά ωφέλη για την περιοχή μας. Με μηδενά ωφέλη. Και είναι κρίμα. Ένας τόπος που πήγε να γίνει εκπαιδευτικός, ας πούμε, κόμβος. Ένας τόπος που πολεμήσαμε τότε να φτιάξουμε εδώ πέρα και κτίριο. Φτάσαμε σε σημείο να διεκδικούμε κτίριο. Δεν υπάρχει. Στο ΣΕΣ. Τι εντάξαμε στο ΣΕΣ? Πάμε την Άφατο τώρα. Ξεκινάμε από το Αλσίλιο. Αλσίλιο σε μηδενική κατάσταση. Κερμίσαμε τη Μάντρα. Ωραία, μεγάλη επιτυχία. Ποιο είναι το έργο? Ποιο θα είναι το έργο που θα δούμε? Θα μας δείξουν μακίτες. Είναι 4 χρόνια που έχουμε ολοκληρώσει. Προχωράμε. Έγινε το παραλιακό με τον Πόχι. Μήπως έγινε η Μαρίνα στο λιμάνι? Ο καθένας κρίνει. Το αλλιευτικό καταφύγιο, λέει, εντάχθηκε στο Ίντερεγ. Μένει να το δούμε. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το δούμε. Εύχομαι να το δούμε. Παραλία Ψανής τα ίδια. Κυκλοφοριακό, χειρότερο. Δομές στην πόλη για τους αναπήρους, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων. Κάναμε το παλιό το έργο το οποίο φώναζε ο κ. Καρακώστας και μαζί είχαμε ανταχθεί στην προηγούμενη δημοτική αρχή των ανατολικών περιοχών, το οποίο είναι κακό έργο. Ήταν κακό, είναι πολύ κακό. Βάλαμε μόνο τις μπάρες, τις μετένιες. Ξενία. Επειδή γίνει πολύ λόγος για αυτό το ξενία το πόλη, που έχει πάθει πολλές ζημιές. Το ξενία δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι δεν θα είναι ξενοδοχείο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι θα έχει συνεδριακό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι θα γίνει απλά ένα μουσείο της αναπαράστασης Ναυμαχίας και θα διεκδικήσουμε τον μαθητικό τουρισμό ο οποίος θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο.
Καλό είναι ο μαθητικό τουρισμό. Αλλά ο μαθητικό τουρισμό, για αυτού που ξέρουν το αλφα στον τουρισμό, δεν είναι αυτό ο οποίο θα φέρει τα χρήματα στον τόπο. Εάν δεν υπάρξει διαμονή, αν δεν στοχεύσουμε στον πολίτη, αν δεν στοχεύσουμε στον τουρίστα τον οποίο θέλουμε, εάν δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί για να δούμε πού θέλουμε να οδηγήσουμε το τουριστικό προϊόν τη πόλη. Κάναμε μια καλή προσπάθεια, έγινε η Νόστο και την κλείσανε εκ των ενόντων. Και τώρα το κεντρικό κομμάτι δεν κάναμε καμία διαβούλευση. Δεν ξέρει κανεί αυπάκτο, πέστε μόνο ξέρετε, το τι θα γίνει στο κέντρο τη πόλη. Με ποιο θα συνάδει με το αρενοτολικό κομμάτι ή με το δυτικό. Πλατεία Παπαχαραλάμπου, την ακούσαμε τότε στην αρχή, θυμάστε πάλι, ξεκίνησε τη θητεία του κ. Μπουλές με την πλατεία Παπαχαραλάμπου, στο οικόπεδο Παπαχαραλάμπου, και συνέχισε ο κ. Καρακώση με το ίδιο οικόπεδο και είμαστε στο ίδιο σημείο εκεί, στο μηδενικό. Και επειδή στη ζωή μου έχω μάθει να λέω, ξεκινάω και όταν έχω έτοιμο κάτι το ανακοινώνω και υπάρχει. Εδώ πέρα μόνο ανακοινώνουμε, βλέπουμε μακέτες, ξαναβλέπουμε μακέτες, καίγονται οι μακέτες και είμαστε στις μακέτες. Και μας είπαν τώρα κάτι θα γίνει. Και πρέπει να πάρουμε να κάνουμε και επιλογές και σκληρές επιλογές κάποια στιγμή. Διαφορετικά να σας πω κάτι, θα είμαστε πάντα αυτοί οι μίζεροι, οι οποίοι θα προχωράμε με σκεφτό το κεφάλι εδώ στον τόπο, θα πηγαίνουμε στην πλατεία και θα λέμε όπως πήγαμε και σήμερα το πρωί και μου λέγανε δεν κυκλοφορεί άνθρωπος στη πιάτσα. Τα μαγαζιά μετά τα παζάρια θα αρχίζουν να κλείνουν ένα-ένα γιατί η οικονομία είναι άσχημη. Και τι κάνουμε εμείς, ποια πλάτη βάζουμε εμείς στην κοινωνία μας. Και ποιοι τη βάζουν την πλάτη και με ποιο σχέδιο. Θα κλείσω, λίγο θα πω για σας προέδρους γιατί σας βλέπω εδώ και έχετε έρθει και από μακριά. Ξέρετε πολύ καλά τα αποδοτικά από τις ανεμογεννήτριες, άλλα θέματα δεν υλοποιήθηκαν στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνουν. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, μεγάλα στην ορεινή ναυπακτία. Υπάρχουν προβλήματα με τους δρόμους. Γίνεται μια προσπάθεια, να μην λέμε έτσι. Πάντα βάζουμε μια πλάτη να γίνονται πράγματα και η σημερινή δημοτική αρχή κάνει προσπάθεια. Πρέπει όμως αυτό όλο να κατανοήσουμε όλοι ποιο είναι το μέγεθος και το τι είναι. Σε ένα λεπτό κλείνω, Πρόεδρε, δεν θα σας καταχρηστώ τον χρόνο. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ποιο είναι τελικά αυτό που αναλογεί στον καθένα μας. Ο νόμος τα βάζει με βάση τη σάτα. Η σάτα πολλές φορές είναι μικρή. Για τα μεγάλα έργα όμως πρέπει να διεκδικήσουμε συνολικά. Και δεν μπορούμε να διεκδικούμε απλά από τη σάτα με τα 300 χιλιάρια ένας Δήμος σαν την αυπακτία να πετύχουμε πράγματα. Το καταλαβαίνετε. Άρα αυτό που σας έλεγα πριν για εξωστρέφεια, το ενωνόμαστε, το διεκδικούμε, είναι ενιαίο. Δηλαδή διεκδικούμε όλοι για τον τόπο μας. Η περιφέρεια έχει χρήματα. Πόσα σχολεία κάναμε εμείς την προηγούμενη περίοδο, κανένα. Το Μεσολόγγι έκανε 3 και το Αγρίνιο 11. Και το Θέρμο έκανε 4. Το Θέρμο. Πόσα κάναμε εμείς. Τα νηπιαγωγεία τα έχουμε στα ενίκια. Τα σχολεία μας είναι η αγορά του τρίτου οικοπαίδου. Καλή ήταν. Εγώ την είχα δρομολογήσει. Προχώρησε μετά και ο κ. Μπουλές. Την ολοκλήρωσε ο κ. Λουκόπουλος. Χαρητήρια. Αλλά πού πορευόμαστε. Σχολείο έχω αγοράσει από τη δική μου θητεία. Πάλι είχα προβλέψει για παιδικό σταθμό για νηπιαγωγείο στο Λιγιά. Υπάρχει εντό σχεδίου πόλεως, αγορασμένο από χρήματα τότε του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν προχωρήσαμε όμως την υλοποίηση πραγμάτων. Και θα κλείσω. Και με συγχωρείτε αν έκλεψα το ένα λεπτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι πάντοτε στην ώρα μου. Η ΔΕΙΑΝ, είναι μεγάλο αγκάθι, η οποία ΔΕΙΑΝ είναι το νερό, είναι το πιο σημαντικό αγαθό, ένα αγαθό που η ναυπακτία το είχε πάντα. Η ΔΕΙΑΝ είναι σε πολύ δύσκολο σημείο. Ο Δήμος, για να γνωρίζετε λίγο με τα οικονομικά, επειδή έχουμε τσακωθεί πολλές φορές για τα οικονομικά, όλα τα ληξιπρόθεσμα όλων των Δήμων τα κάλυψε το κράτος όλων. Και οι Δήμαρχοι και οι Δήμοι που είχαν πολλά χρέη, εμείς δεν είχαμε, αυτοί που είχαν πολλά χρέη πήραν πολλά λεφτά. Δηλαδή, Δήμοι με 180 και με 200 και με 280 εκατομμύρια, όπως ήταν ο Δήμος Φιλής, με 280 εκατομμύρια χρέη στην αρχή της προηγούμενης θητείας, από το 10 μέχρι το 14 και από το 14 με το 19, τα ξεχρέωσε. Το ίδιο συνέβη και για το Δήμο Αμαρουσίου, τον οποίο τον παρέλαβε ο Πατούς με 180 εκατομμύρια χρέη. Τι σημαίνει λοιπόν ότι τα ληξιπρόθεσμα καλυφθήκαν όλα, άρα μην μιλάμε τώρα για ιστορίες. Η ΔΕΙΑΝ όμως, η οποία έχει θέμα και έχει πρόβλημα λειτουργικό και θα σκάσει κάποια στιγμή και το φοβάμαι, και δεν πρέπει να σκάσει. Πρέπει να λειτουργήσει και να βάλουμε όλη μια πάντα να λειτουργήσει πιο σωστά. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και σαν Δήμο στη ΔΕΙΑΝ και όπου υπάρχει πρόβλημα στις επιχειρήσεις του Δήμου, προκειμένου το νερό να είναι ασφαλές, γιατί έχουμε πολύ καλό νερό, και να μπορούμε πραγματικά να περηφανευόμαστε για το νερό μας, γιατί περηφανευόμαστε για το νερό μας. Το σημαντικό είναι την επόμενη μέρα, και τώρα που ήρθε και ο Κώστας, θα το πω και μπροστά του, είναι η επόμενη μέρα. Άκουσα, είναι η μέρα για την αυπακτία. Ευχαριστώ.